Οι ρωσικέ δυνάμει φαίνεται πω προσωρινά έχουν περιορίσει τι προσπάθειές του να περιτυπώσουν τον Μπαχμούτ. Όπω φαίνεται, πιέζουν τι ουκρανικέ δυνάμει ώστε να αποσυρθούν από την πόλη. Ο ρωσικό στρατό έχει εντείνει τι επιθετικέ επιχειρήσει στα βόρεια προάστια του Μπαχμούτ και τι τελευταίε εβδομάδε έχει κερδίσει κάποια εδάφη. Η περιτύκλωση της πόλης πιθανότατα απαιτεί σημαντική αύξηση του αριθμού των στρατιωτών, αλλά και ενίσχυση του εξοπλισμού και των πυρομαχικών. Το Κρεμλίνο μοιάζει να ζυγίζει τα υπέρ και τα κατάμια τέτοια κίνηση. Οι ρωσικές δυνάμει πιθανότατα θα χρειαστεί να καταλάβουν τόσο το Κρομόβε όσο και το Ιβανίνσκε για να αποκόψουν τι επίγειε γραμμέ επικοινωνία των Ουκρανών τότε ίσως αποφασίσουν να περιτυκλώσουν τους Ουκρανούς που υπερασπίζονται τον Μπαχμούτ. Όμως δεν έχουν προχωρήσει πιο κοντά σε αυτόν τον αυτοκινητόδρομο μεταξύ Μπαχμούτ και Τσασίβιαρ. Το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου υποστηρίζει πως οι Ρώσοι προσπαθούν να πιέσουν τις Ουκρανικές δυνάμεις στον Μπαχμούτ, ώστε στη συνέχεια να πραγματοποιήσουν μια τακτική υποχώρηση μέσω αυτού του αυτοκινητόδρομου. Όσο για την στάση του Κιέβου, το Ινστιτούτο σημειώνει πως οι Ουκρανικές δυνάμεις δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν την πόλη. Αναλυτές εκτιμούν πως η υπεράσπιση του Μπαχμούτ αποτελεί μια ορθή επιλογή, αφού οδηγεί τους Ρώσους στην ανάπτυξη μεγάλου αριθμού στρατιωτών, αλλά και σε σημαντικές απώλειες. Από την άποψη αυτή, το Κίεβο έχει πετύχει τον στρατηγικό του στόχο.